Η πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης με τίτλο Press Local και η ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρουσιάστηκαν στην Καβάλα σε εργαστήριο για την ενημέρωση δημοσιογράφων που εργάζονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας. Με ένα σημαντικό ποσό την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματείων, VTUC, η οποία με τη σειρά της χρηματοδότησε τριτοβάθμιες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, για να υποστηρίξουν την μετάβαση σωματείων, τη μετάβαση προκειμένου των ενώσεων συντακτών, σε μια εποχή η οποία λίγο ή πολύ καθορίστηκε από την περιπέτεια της πανδημίας. Πρώτο μέλημά μας είναι να έχουμε εξασφαλισμένες όσο γίνεται περισσότερες θέσεις εργασίας, γιατί η αιμορραγία που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 15-20 χρόνια στα μίντια είναι λίγο πολύ γνωστή. Ακόμα και η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, από όπου ήρθαμε, κάποτε έβγαζε ισχυρές ημερήσιες εφημερίδες, αυτή τη στιγμή δεν έχει. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην περιφερειακή ενημέρωση. Το πρώτο και κυρίαρχο είναι η αδειοδότηση, ειδικά για τα τηλεοπτικά, που δεν έχουμε πάρει την αδειοδότηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος αθέμητος ανταγωνισμός από κανάλια που, όπως είπατε, πουλάνε κατσαρόλες. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος, παρότι έχουν βεβαίως νόμιμες λειτουργίες ως ενημερωτική τηλεοπτική σταθμή, ενδεχομένως να μην έχουν και καμία πρόσληψη προσωπικού. Πέρασε αυτό το φαινόμενο, όπως είναι και στις εφημερίδες, το οποίο δυστυχώς τραβάει όλους προς τα κάτω. Κάθε δημοσιογράφος κάνει και μια εφημερίδα. Εμείς είχαμε φτάσει εδώ στην πόλη της Καβάλας να έχουμε 14 εφημερίδες. Με αποτέλεσμα μέσα που γίνονται με επιχειρηματικό σκοπό να μην μπορούν να βγουν με δημοσιογράφους, αυτό που έγινε προηγουμένως. Γιατί ένας δημοσιογράφος όταν κάνει μια δικιά του εφημερίδα θα πάρει 30-40.000 προκηρύξεις, θα κηρύξεις. Είναι, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα σε ένα δημοσιογράφο. Εμείς μπορούμε να δώσουμε ένα βασικό μισθό, άντε να τον αυξήσουμε και παραπάνω. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά ακόμα και στην κάλυψη, ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να καλύψουμε τις λευκές περιοχές. Βγήκε η κυβέρνηση και είπε με μεγάλα λόγια ότι θα καλύψουμε τις λευκές περιοχές. Τι εννοούσε? Ότι θα δώσει αποκωδικοποιητές του Κοσμοτέ στις λευκές περιοχές, για τα οποία ο Κοσμοτέ φέρει επάνω μόνο τα μεγάλα κανάλια, δεν φέρει την περιφέρεια.